Πρώτη συνταγή για σήμερα, από ψηλά, από τη Θράκη, θα φτιάξουμε τη λαχανιά. Η λαχανιά είναι ένα παραδοσιακό φαγητό που φτιάχνεται μόλις με λίγο χοιρινό και λίγο λάχανο. Σήμερα θα μαγειρέψουμε στη χύτρα, οπότε σε λιγότερο από μία ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο, ζεστό για σερβίρισμα. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τη λαχανιά θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινό λαιμό χωρίς κόκαλο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 2 κρεμμύδια, 1 πιπεριά τσίλι, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, 500 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 500 γραμμάρια λάχανο, μισό ματσάκι άνηθο και ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, ξύσμα από μισό λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε τη χύτρα μας μπρος. Οπότε θέλω δυνατή φωτιά εδώ, γιατί πρέπει να σοτάρουμε το κρεατάκι μας. Θέλουμε χοιρινό, οπότε... Λοιπόν, και το καλύτερο κρέας που μπορείτε να διαλέξετε για αυτή τη συνταγή είναι ο λαιμός. Μπορείτε να πάρετε και πιο στεγνό κρέας, γιατί ο λαιμός έχει λιπαρά, αλλά είναι ένα φαγητό παραδοσιακό, έχει τα λιπαρά του, μας αρέσει, έχει και το λάχανο, οπότε συνδυαστικά θέλουμε αυτή την υπέροχη γεύση. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε πανσέτα. Η πανσέτα είναι πάρα πολύ λιπαρή, είναι το άλλο άκρο και ουσιαστικά θα χαλάσει το φαγητό μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι να κόψουμε ωραία κομματάκια. Και νομίζω ότι θέλει ακούνισμα το μαχαίρι μου. Εδώ. Και σας το έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να σας το λέω. Σε περίπτωση που κάνετε συνταγές που έχει κρεατάκι, καλύτερα είναι να εξασκήσετε εσείς με το μαχαίρι σας. Γιατί όταν παίρνουμε το κρέας από το χασάπι και είναι ήδη κομμένο σε κομματάκια, γενικά αρχίζει το κρέας να φθύρεται πιο γρήγορα. Εμείς θέλουμε να κρατήσει περισσότερο το κρέας μας, οπότε όσο είναι ατόφιο κομμάτι μεγάλο, τόσο περισσότερο κρατάει. Καλύτερα είναι όλες αυτές τις συνταγές να τις κάνουμε μόνοι μας, να εξασκηθούμε στο μαχαίρι μας και βέβαια να έχουμε καλύτερο έλεγχο της πρώτης ύλης μας. Νομίζω ότι θα με λατρέψουν οι χασάπιτες μετά από αυτό, γιατί θα τους βάλω να κάνουν λιγότερη δουλειά, αλλά για μένα είναι καλύτερο πραγματικά όλα αυτά τα κρεατάκια να τα κόβουμε μόνοι μας στο σπίτι. Έχει αρχίσει να ζεσταίνεται η χύτρα μου και θα ρίξουμε μέσα το λαδάκι μαζί με το κρέας μας για να σουτάρουμε. Είναι πολύ απλή συνταγή, δεν χρειάζεται να κουράζεστε και αυτή είναι και η μαγεία όλης της ελληνικής κουζίνας. Ουσιαστικά τα φαγητά μας όλα φτιάχνονται με το τίποτα πολύ εύκολα και ενώ όλες οι άλλες κουζίνες έχουν δύσκολες τεχνικές που στο τέλος πραγματικά δεν τους αποζημιώνουν κιόλας γιατί το φαγητό δεν είναι το ίδιο νόστιμο. Στην Ελλάδα έχουμε τις πιο εύκολες τεχνικές και το πιο νόστιμο φαγητό. Γιατί? Γιατί κοιτάμε την πρώτη ύλη, έχουμε διαφορετική πρώτη ύλη, διαφορετικά λαχανικά και αναγκαστικά εφόσον η πρώτη ύλη είναι καλύτερη, το φαγητό μας θα βγει και πιο νόστιμο. Λοιπόν, το κρέας μου είναι έτοιμο. Θα προσθέσω το λαδάκι μου μέσα εδώ και δεν θα το λυπηθούμε, θέλουμε λαδάκι για να βράσει το φαγητό μας, να ψηθεί μαζί με το λάδι και ρίχνουμε μέσα το χοιρινό. Εδώ. Δεν έχω βάλει καθόλου αλατοπίπερο, οπότε θα ρίξω τώρα. Πιπεράκι. Αλατάκι και μην το λυπηθείτε, βάλτε αλάτι. Χρειαζόμαστε αλάτι. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας και την καυτερή πιπεριά. Το κρεμμύδι, πολύ απλά, χοντροκόψε το. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε παραπάνω από τόσο. Γιατί τους αλλιώς θα βάλουμε μέσα στη χύτρα το κρεμμύδι, οπότε θα μαλακώσει πάρα πολύ και θα γίνει γλυκό σαν μαρμελάδα. Τώρα, άμα το κόψουμε πολύ μικρά κομματάκια, στο τέλος θα χαθεί. Δεν θα έχει καθόλου δάγκωμα, δεν θα έχει καμία ουσία. Ενώ κοιτάξτε, άμα το κόψετε τόσο μεγάλα κομμάτια, πραγματικά θα καταλάβετε ακριβώς σας λέω όταν δοκιμάσετε το φαγητό. Λοιπόν, πάει και το κρεμμύδι μέσα. Εδώ. Και έχω μία καυτερή πιπεριά εδώ. Καυτερές πιπεριές με καυτερές πιπεριές έχουν διαφορά. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καυτερή. Οπότε θα βάλω τόσο. Αυτή η πιπεριά είναι αρκετή
για να μου κάνει έτσι λίγο σπάσι το φαγητό μου. Άμα βάλω ολόκληρη την πιπεριά, δεν τρώγεται το φαγητό, γίνεται πάρα πολύ καυτερό. Οπότε πριν βάλετε μέσα, κόψτε λίγο την ακρούλα, δοκιμάστε και μετά βάλετε στο φαγητό. Λοιπόν, όπως είναι, θα την κόψει στη μέση, θα λιώσει ουσιαστικά και θα δώσει όλη αυτή τη γεύση που θέλουμε. Και πάμε να ανακατέψουμε λίγο τη χύτρα μας. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο χρώμα που παίρνει το κρεατάκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βοηθάει και πάρα πολύ η χύτρα, γιατί ο πάτος είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένος και καλά πατημένος, με αποτέλεσμα να κρατάει τη θερμοκρασία, να πιάνει περισσότερη θερμοκρασία και γενικά να μου βοηθάει στο ψήσιμο. Οπότε, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που παίρνει το κρέας. Τώρα, ρίχνω μέσα τη δάφνη μου, την πάπρικα και το νεράκι μου. Θα προσθέσω λίγο θυμαράκι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το θυμάρι πάει παντού. Εδώ. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα μας. Καπακώνουμε, κλείνουμε, βάζουμε στην ένδειξη 2 για τα κρέατα. Και από τη στιγμή που θα σηκωθεί η βαλβίδα και φτάσει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε για 20 με 25 λεπτάκια. Μετά από 20 με 25 λεπτάκια θα προσθέσουμε μέσα το λάχανο. Γιατί το λάχανο δεν το βάζουμε στην αρχή μέσα. Άμα τα βάλουμε μαζί, το λάχανο θα λιώσει και το κρέας δεν θα έχει μαλακώσει. Οπότε θέλουμε να κάνουμε τη συνταγή μας σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι τώρα και το δεύτερο είναι μετά που θα βάλουμε το λάχανο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη χύτρα έχει σωστή ενιαία βάση ώστε να διαχέεται σωστά η θερμότητα και εξοικονομούμε έως και 50% ενέργεια γιατί μαγειρεύουμε σε πολύ λιγότερο χρόνο. Οπότε σε 20 με 25 λεπτάκια γυρνάμε πίσω, ρίχνουμε το λάχανο, ψήνουμε για άλλα 5 λεπτάκια και σερβίρουμε. Είναι σημαντικό να επιλέγουμε το κατάλληλο κομμάτι από το χοιρινό ανάλογα με τη συνταγή που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Ο λαιμός είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι του χοιρινού. Πρόκειται για μαλακό και νόστιμο κρέας, λόγω του λίπους που διαθέτει. Βρίσκεται στον θώρακα μεταξύ τρίτου και τέταρτου σπονδύλου και από αυτό το σημείο παίρνουμε μαλακές μπριζόλες. Γίνεται νόστιμο στην κατσαρόλα, βραστό ή κοκκινιστό. Ιδανικό για ψητό στα κάρβουνα, στο τηγάνι και στον φούρνο. Και μετά από 20-25 λεπτάκια ήρθε η ώρα να βγάλουμε ό,τι αέρα έχει απομείνει μέσα στη χύτρα για να βάλουμε μέσα στο λάχανο. Πολύ απλά αφήνουμε να βγάλει όλο τον αέρα η χύτρα και έχω το λάχανό μου, δεν θέλω να το ψιλοκόψω. Κόψτε εδώ πέρα την άκρη, το κοτσάνι ουσιαστικά που κρατάει το λάχανο. Εδώ. Κόβουμε στη μέση. Ανοίγουμε λίγο τα φυλλαράκια. Εδώ. Γι' αυτό λατρεύω αυτές τις συνταγές, γιατί είναι πραγματικά πανεύκολες. Κοιτάξτε εδώ. Ούτε να ψιλοκόβεις, ούτε τίποτα. Ούτως ή αλλιώς, να το που ρίξουμε μέσα στη χύτρα μας όλο το λάχανο, μετά από λίγη ώρα θα πέσει ο όγκος και θα γίνει το φαγητό μας τέλειο. Τώρα, ανοίγουμε τη χύτρα μας. Και όπως βλέπετε, έχω σβήσει τελείως τη φωτιά, αλλά συνεχίζει να βράζει. Γιατί είναι έτσι σχεδιασμένη η χύτρα που πραγματικά κρατάει θερμότητα και συνεχίζει να ψήνει το φαγητό μας ακόμα και όταν σβήσουμε τη φωτιά. Τώρα, ρίχνω μέσα το λάχανο. Εδώ. Σε μεγάλα κομμάτια όπως βλέπετε, δεν το ψιλοκόβουμε. Ξανακλείνω τη χύτρα. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Πάμε στην ένδειξη 1 και με το που φτάσει η βαλβίδα στο πράσινο σημείο, μετράμε 5 λεπτάκια και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο για να σερβίρουμε. Τα λευκά, κόκκινα και πράσινα λάχανα θα πρέπει να έχουν σφιχτά κλεισμένα φύλλα και να είναι βαριά. Η καρδιά δεν πρέπει να είναι ξερή ή χτυπημένη. Αποφύγετε αυτά που λείπουν τα εξωτερικά φύλλα τους ή έχουν τρύπες στα φύλλα. Τα λάχανα συντηρούνται στο ψυγείο, τυλιγμένα σε διάφανη μεμβράνη, για 2 περίπου εβδομάδες. Και με το που έφτασε στο πράσινο σημείο βαλβίδα, έσβησα τη φωτιά, άφησα για 5 λεπτάκια και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Περιμένουμε να φύγει ο παραπανήσιος ατμός που έχει μείνει μέσα και μόλις δεν βλέπουμε τίποτα,
και ανοίγει η χύτρα μας, σημαίνει πως το φαγητό μας είναι έτοιμο. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Είναι εκτός φωτιάς. Όταν λέμε εκτός. Και συνεχίζει να βράζει. Αυτό είναι το φανταστικό. Γι' αυτό το λόγο και εξοικονομούμε και τόσο πολύ ενέργεια. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε, αλλά πριν σερβίρουμε τις τελευταίες μας πινελιές μέσα. Θα ρίξω λίγο άνηθο. Εδώ. Θα κρατήσω και λίγο για το σερβίρισμα στο πιάτο. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Κρατήσω και λίγο επίσης για το τέλος για το πιάτο. Εδώ. Χυμό από το λεμόνι, αναλόγως πόσο ζουμερό είναι. Θέλουμε να είναι λίγο ξινό, αλλά όχι πολύ ξινό. Πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε οξύτητα, γιατί το λάχανο κάνει το φαγητό μας αρκετά γλυκό. Πραγματικά το λάχανο γλυκαίνει πάρα πολύ τα φαγητά μας. Γι' αυτό το λόγο λίγο λεμονάκι θα ισορροπήσει τελικά τη γεύση. Και ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε. Και σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό φαγητό και πραγματικά με το τίποτα. Λίγο λάχανο, λίγο κρεατάκι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο φαγητό. Θα ρίξω λίγο άνηθο από πάνω, όπως σας είπα. Λίγο ξύσμα από λεμόνι. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Λίγο πιπεράκι. Και λίγο αλατάκι. Για τη λαχανιά, κόβουμε το χοιρινό σε κομμάτια και στη συνέχεια το σοτάρουμε στη χύτρα με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε πιπέρι και αλάτι, προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε μεγάλα κομμάτια και την πιπεριά τσίλι. Βάζουμε τη δάφνη, την πάπρικα, το νερό, το θυμάρι και ανακατεύουμε. Κλείνουμε το καπάκι της χύτρας, χαμηλώνουμε τη φωτιά, βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη για να μαγειρέψουμε το κρέας και σιγοβράζουμε για 20 με 25 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό, σβήνουμε τη φωτιά, γυρίζουμε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης ώστε να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα και την ανοίγουμε. Έπειτα, κόβουμε το λάχανο σε μεγάλα κομμάτια και χωρίζουμε τα φύλλα του. Στη συνέχεια τα βάζουμε στη χύτρα, κλείνουμε το καπάκι, γυρίζουμε τη βαλβίδα στην ένδειξη για τα λαχανικά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Αποσυμπιέζουμε ξανά τη χύτρα, ανοίγουμε το καπάκι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε τον άνηθο ψιλοκομμένο, το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη λαχανιά, προσθέτουμε λίγο ακόμα άνηθο, ξύσμα από το λεμόνι, ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Το πιο ωραίο παραδοσιακό φαγητό σε τόσο λίγο χρόνο, με τόσα λίγα υλικά και όταν δοκιμάσετε, πραγματικά, καίει. Okay. Θα θαυμάσετε και τον εαυτό σας και τη συνταγή. Ένα φαγητό που πραγματικά το μόνο που χρειάζεσαι δίπλα είναι λίγο φέτα και λίγο φρυγανισμένο ψωμί. Φανταστικό.